και θα παιδαγωγήσαμε και θα μαστιγώσαμε όποιον θέλει να μας προσβάλλει, όποιον θέλει να μας ταπεινώσει, όποιος θέλει να μας εξουδενώσει, να μας απολέσει την ταυτότητα και την προσωπικότητά μας. Εύχομαι, αγαπητοί μου, ο Άγιος Θεός να ενδυναμώνει τους πάντας και τον κλήρο και τον λαό, ώστε να δώσουμε κουράγιο, ελπίδα, προσδοκία και σε αυτούς που σήμερα απουσιάζουν, γιατί φοβούνται ίσως, γιατί υπολογίζουν εις την αδυναμία μας και όχι εις την δύναμή μας. Άκουσα τον πατέρα Νεκτάριο να λέγει ότι μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων, και συμπληρώνω, ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης, εμείς δεν ονόματι Κυρίου του Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αγαπητοί μου, να ευχόμεθα ο Θεός να φωτίσει, να φωτίσει τους πάντας, τους άρχοντας, αλλά και το λαό. Γιατί οι άρχοντες χωρίς λαόν δεν μπορούν να υφίστανται. Να συσπηρωθούμε, να ενωθούμε σε μία γροθιά, μία δυνατή γροθιά. Νέο και παλιό. Νέο και παλιό, ναι. Γιατί ήρθε τώρα καιρός πλέον. Σήμερα πλέον δεν θα ρωτούμε εάν είσαι με το νέο ή με το παλιό, αλλά αν είσαι με το Χριστό ή με τον Αντίχριστο. Και εμείς εδώ είμαστε με το Χριστό. Με το Χριστό να μείνουμε. Με το Χριστό να ζήσουμε. Και χωρίς τον Χριστό δεν την θέλουμε τη ζωή μας. Για τον οικουμενισμό κάτι. Άλλη ώρα. Καλή δύναμη, αγαπητοί μου. Ο Θεός θα σας στηρίζει. Εκ μέρους της Χριστιανικής Δημοκρατίας θα ομιλήσει ο κύριος Μηλιαράκης, ο κύριος Μανώλης Μηλιαράκης, ο πρόεδρος της εφημερίδος Χριστιανική Δημοκρατία. Λίγο δυνατά. Όλα χρειάζονται, μακαριότητα. Δυνατά, κύριε Μανώλη. Αγαπητοί αδελφοί, σεβαστοί πατέρες, το πρόβλημα του ελέγχου της συνείδησης και της δράσης του πολίτη έχει ξεκινήσει εδώ και 25 χρόνια. Σας υπενθυμίζω ότι ο Μακαρίτης ο Κουτσόγιωργας με τον νόμο σχέσης κράτους πολίτη θέλησε να περάσει το ΕΚΑΜ, τον ενιαίο κωδικό αριθμό Μητρώου. Θέλησε να αριθμοποιήσει το ανθρώπινο πρόσωπο. Από εικόνα του Τριαδικού Θεού να τον μεταβάλει σε ένα αριθμό. Τότε ο αείμνηστος Γίκος Ψαρουδάκης έβγαλε το βιβλίο, το προφητικό βιβλίο θα έλεγα, Αντίχριστος ΕΚΑΜ 666, όπου προβλέπεται και περιγράφεται η σημερινή κατάσταση. Ξεκίνησε τότε η προσπάθεια για αστυνόμευση του πολίτη, γιατί από τότε άρχισαν τα σχέδια της νέας τάξης για ένα κοινωνικό μεσαίωνα, για μια βαρβαρότητα. Μπράβο. Για ένα καθεστώς που θα κάνει τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο, να φυτοζωεί,
να πέφτει κάθε μέρα και πιο χαμηλά εισοδηματικά και ταυτόχρονα ο διεθνής σιωνισμός να διωγγώνει τα πουγκιά του και να θησαυρίσει. Σήμερα που η φτώχεια απλώνεται σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης, σήμερα που η δίθεν ευημερούσα Ευρώπη έχει κάπου 70 εκατομμύρια φτωχούς, την ίδια στιγμή οι πολυεθνικές έχουν συγκεντρώσει τόσα χρήματα, τόσα κέρδη που ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου δεν υπήρξαν τέτοια κεφάλαια. Έσχος! Η κάρτα του πολίτη που προωθούν σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ακόμα εργαλείο παρακολούθησης, αστυνόμευσης, μπράβο, του πνεύματος, της συνείδησης και της δράσης του πολίτη. Ντροπή! Ποιου πολίτη. Γι' αυτό και το κίνημα πρέπει να απλωθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της κοινωνίας μας, αλλά και στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να περάσει η κάρτα του πολίτη. Ποτέ! Γιατί ο εργασιακός μεσαίωνας, ο εργασιακός μεσαίωνας που έχουμε σήμερα, προμηνύει κοινωνικό ηφαίστειο και αυτό θέλουν να προλάβουν οι πολυεθνικές, αυτό θέλει να προλάβει ο διεθνής σιωνισμός, να ελέγξει το εργατικό κίνημα, να ελέγξει τους λαούς που αγωνίζονται εναντίον της κοινωνικής αδικίας. Εμείς λοιπόν να αντισταθούμε, όπως στην κατοχή υπήρξε η εθνική αντίσταση, έτσι και σήμερα στη νέα κατοχή, στην κατοχή του σιωνιστικού κεφαλαίου που μας έφερε τη χώρα μας σε αυτή την κατάσταση της φτώχειας, πρέπει να αντισταθούμε. Το κίνημά μας πρέπει να πάρει τη μορφή μιας νέας εθνικής αντίστασης και εναντίον του μνημονίου και εναντίον της κάρτας του πολίτη και εναντίον όλων των μέτρων που υπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τις σκοτεινές δυνάμεις, το διεθνή σιωνισμό, το διεθνές κεφάλαιο. Εμείς λοιπόν ως Ορθόδοξοι, πέρα των άλλων πολιτών, έχουμε ένα επιπλέον καθήκον. Ορθοδοξία σημαίνει ελευθερία, σημαίνει πρόσωπο, εικόνα του Τριαδικού Θεού. Και ο Θεός είναι ελεύθερος. Ο Θεός μας χάρισε το δώρο της ελευθερίας. Δεν έχουμε δικαίωμα να υποθηκεύσουμε την ελευθερία τη δική μας και των παιδιών μας σε κανένα. Έχουμε καθήκον ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία. Αδελφοί, τώρα αρχίζει ο αγώνας. Αντίσταση στη νέα κατοχή, όχι στην κάρτα του πολίτη, όχι σε κάθε μέσο που αστυνομεύει και αριθμοποιεί το ανθρώπινο πρόσωπο. Μην ξεχνάμε ότι εμείς δεν πιστεύουμε στη θεωρία του ηλισμού ότι ο άνθρωπος τελειώνει στον τάφο. Εμείς πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος είναι μετοχή στην αιωνιότητα. Γι' αυτό λοιπόν τον άνθρωπο, για τον μέτοχο στην αιωνιότητα αγωνιζόμαστε. Τον έπλασε ο Θεός ελεύθερο και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να τον σκλαβώσει. Γεια σας! Το λόγο τώρα έχει! Το λόγο έχει! Ο γέροντας Μηθόδιος της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου! Πατέρες και αδελφοί, αγαπητοί μου χριστιανοί, σας μεταφέρω την ευλογία της Κυρίας Θεοτόκου, σας μεταφέρω την αγωνία του λύματος της ευσεβίας του Αγίου Όρους, σας μεταφέρω τον αγώνα μας τον οποίο έχουμε εναντίον όλων αυτών των δυνάμεων του σκότους. Και κοντά το μικρόφωνο. Ο Χριστός μας όταν απέστειλε τους Αγίους Αποστόλους του είπε «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Σήμερα αυτοί που μας κυβερνούν και οι παγκόσμια τάξεις πραγμάτων, μπράβο, μας υποχρεώνουν να αρνηθούμε το βάπτισμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μας υποχρεώνουν να μην είμαστε πολίτες του ουρανού, μας υποχρεώνουν να είμαστε πολίτες
μιας αντίχριστης κοινωνίας. Νούμερα. Μας υποχρεώνουν να απαρνηθούμε το Άγιο Βάπτισμα και να γίνουμε νούμερα στα χέρια της δικτατορίας των Εβραίων. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα όσα έγραψαν οι Άγιοι Πατέρες έρχονται στις ημέρες μας. Παΐσιος. Ποια είναι αυτά? Ποια είναι αυτά που έρχονται? Λέει, θα υπάρχει συνοχή και θλίψεις εθνών απ' άκρη σ' άκρη του κόσμου. Το βλέπουμε λοιπόν. Προσπαθούν να μας στερήσουν τις ελευθερίες με το όνομα. Με το όνομα δίθεν ότι θα πρέπει να υποταχτούμε στην αντίχριστη κοινωνία για να ζήσουμε καλά. Όμως οι Άγιοι Πατέρες μας το προλέγουν ότι όσοι συνταχθούν με τον Αντίχριστο υπάγουν εις απώλειαν. Όσοι προσκυνήσουν το θηρίο υπάγουν εις απώλειαν. Γι' αυτό λοιπόν ας προσέξουμε, γιατί όλα καταλύονται, καταλύουν τους λαούς, τους φέρνουν σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση για να τους υποτάξουν. Καταλύουν τους θεσμούς της κοινωνίας μας, γκρεμίζουν τα της πίστεώς μας, μας αναγκάζουν από πολίτες του ουρανού να γίνουμε πολίτες της βασιλείας του Αντιχρίστου. Μας αναγκάζουν να πάρουμε την κάρτα του πολίτη. Ποια είναι αυτή η κάρτα του πολίτη? Μας ανεβάζει λοιπόν αυτή η κάρτα του πολίτη στη βασιλεία των ουρανών. Μας ανεβάζει στην υιοθεσία όπως μας ανέβασε ο Δεσπότης Χριστός. Όχι, μας δένει στο άρμα του Αντιχρίστου και σιγά σιγά θα προσπαθήσουν να μας στερήσουν τα πάντα, τα χρήματα, τις ελευθερίες, τα δικαιώματα, με το σκοπό να μας εξαναγκάσουν να υποταχτούν, να υποταχτούμε στην ερχομένη βασιλεία του Αντιχρίστου. Λοιπόν, αρνούμεθα. Καμία κάρτα, κανένας αριθμός, κανένα σύστημα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, ο οποίος εσταυρώθηκε για μας. Κι αν μας κατηγορούν ότι είμαστε λίγοι, ας μην ξεχνούν οι εχθροί αυτοί του Θεού ότι ο Θεός μας μόνος του ανέβηκε πάνω στον Γολγοθά. Μόνοι των οι 12 Απόστολοι έφεραν τη σωτηρία σε όλο τον κόσμο. Ο Χριστός είναι αυτός που θα νικήσει, που ενίκησε.